Με ανοιχτά καταστήματα αλλά χωρίς κόσμο, οι πόλοι του Ηρακλείου σήμερα Κυριακή με τις επιχειρήσεις να κινούνται στο ρυθμό των θερινών εκπτώσεων. Ευτυχώς έχει εκπτώσεις, αλλιώς δεν θα παίρναμε πολύ εύκολα, αλήθεια είναι. Αλλά γενικά καλές. Πολύ καλές. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το κέντρο ήταν άδειο τουλάχιστον από ντόπιους, καθώς οι περισσότεροι ήταν τουρίστες που απόλαυσαν τη βόλτα τους κάτω από τον καυτό ήλιο. Παράλληλα, αρκετές ήταν οι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές. Ναι, γενικά θα πάρω και άλλα ρούχα που χρειάζομαι. Αλλά δεν το ξανακάνω. Γιατί? Γιατί λυπάμαι τον κόσμο που δουλεύει. Τώρα έτυχε, ανάγκη. Μια μπλούζα και ένα σορτσάκι. Οι τιμές πώς τις ήταν? Πολύ καλές ήταν. Έχει ζέστη, αλλά εμείς δουλεύουμε το απόγευμα, οπότε αναγκαστικά ψώνια. Αχ, πήρα το αγοριού μου κάτι πράγματα. Πήραμε καλοκαιρινά και μαγιό. Η κίνηση στα καταστήματα είναι υποτονική, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών επέλεξε τη βουτιά στη θάλασσα και όχι τα ψώνια. Πάντως, όσοι έκαναν αγορές, έστρεψαν το βλέμμα σε ένδυση και επόδυση, ενώ χρειάστηκε να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Νερό, γυαλιά ηλίου και υπομονή. Ιδανικά θα έλεγα να μην κατεβούν οι άνθρωποι. Πιο πολύ πρωί να ερχόντουσαν, αλλά και για τους ανθρώπους που δουλεύουν βασικά, ένα παραπάνω. Είχε κόσμο στο κέντρο, παρόλη τη ζέστη, αν και όχι τόσο πολύ, γιατί πολλοί μένουν στο σπίτι της, είχε πολύ ζέστη, γι' αυτό. Ίδιο το σκηνικό και στα Χανιά, όπου καταστηματάρχες και καταναλωτές γύρισαν την πλάτη στην πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Το κέντρο τα πιο πολλά είναι κλειστά, απλά εντάξει υπάρχουν ανοιχτά σίγουρα, τα οποία θέλουν οι τουρίστες πιο πολύ και αυτά. Ο καθένας έχει την επιλογή πλέον, θέλει να μείνει, να περάσει με την οικογένειά του, έχει όμορφο καιρό, μπορεί να πάει παραλία ή καταστήματα ανοιχτά, αναλόγως. Ο καθένας έχει την επιλογή πλέον. Είναι, αλλά είναι άδικο για τους υπάλληλους που δουλεύουν Κυριακή. Μέχρι από την αγορά και κάτω δεν ήταν όλα ανοιχτά και καλά το κάνανε. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου.